Τώρα, τέλος τα αντιβιωτικά με ανεξέλεγκτο τρόπο, καθώς πλέον θα τα λαμβάνουμε μόνο με ιατρική συνταγή. Μαζί μας το μέλος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο κύριος Γιάννης Τσικανδυλάκης. Κύριε Τσικανδυλάκη, νομίζω ότι είναι μία απόφαση που θα τολμήσω να πω προσπαθεί να φρενάρει αυτή την αλόγιστη χρήση των αντιβιωτικών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς. Είναι ένα πάγιο αίτημα όλων των υγειονομικών της χώρας, που πραγματικά επιτέλους βρίσκει λύση. Και ότι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου από 1η Σεπτέμβρη, κανένας μα κανένας Έλληνας πολίτης δεν θα μπορεί να προμηθευτεί αντιβιωτικό χωρίς ιατρική συνταγή. Και θα μου πείτε τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Δύσκολο το θέμα. Δύσκολο και πιο η μεγαλύτερη δυσκολία θα δημιουργήσουμε εμείς οι φαρμακοποιοί. Διότι ξέρετε, ο τελευταίος κρίκος που για να προμηθευτεί το φάρμακό του κάθε ασθενής είναι ο φαρμακοποιός. Θα έρθει λοιπόν σε εμάς, θα το πάρει. Έχει μάθει λοιπόν τόσα χρόνια να πολλές φορές να έρθει στο φαρμακείο και να παίρνει το φάρμακο χωρίς συνταγή, να το ζητάει. Κάποιοι συνάδελφοι το δίνουν, κάποιοι δεν το δίνουν. Εδώ υπήρχε ήδη μια διαμάχη. Τώρα καταλαβαίνετε ότι το πράγμα θα πάρει ίσως κάποιες φορές και ανεξέλεγκτες διαστάσεις, για το λόγο το ότι μπορεί να έρθει όλος στις 3 ώρες το βράδυ και να πει θέλω ένα αντιβιωτικό γιατί μου το είπε ο οδοντίατρος. Αυτό το μέτρο από πότε θα ισχύσει? Από 1η Σεπτέμβρη. Από 1η Σεπτέμβρη. Άρα πρακτικά, για να το γνωρίζουν και οι πολίτες, αν κάποιος θέλει να πάει να πάρει ένα αντιβιωτικό, πρέπει να έχει μαζί του και μία ιατρική συνταγή. Θέλω να πω λοιπόν το εξής τώρα, κύριε Δασκαλάκη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η δυνατότητα σε όλους τους υγειονομικούς, σε όλους τους γιατρούς που είναι συνδεμένοι ηλεκτρονικά με τον ΕΟΠΗ, να εκδίδουν και άλλη συνταγή. Δηλαδή δεν έχει σημασία πλέον αν ο γιατρός κρίνει ότι ο κ. Δασκαλάκης που τον άκουσε και πρέπει να πάρει για το δόντι του μία αντιβίωση, μπορεί άειλα να του στείλει στο κινητό του τη συνταγή και έτσι να λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή λύνεται το πρόβλημα. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το θέμα ότι ξέρετε, πρέπει να πάει στο ιατρείο να τον εξετάσει. Είναι αυτό. Γιατί το βλέπουμε ειδικά τη Σαββατοκύριακα πάρα πολλές φορές. Ξέρετε, μου το είπε ο οδοντίατρος τηλεφωνικά, το ένα δεν το είπε. Τώρα μπορεί και ο άειλα να του στείλει τη συνταγή, οπότε λύνεται το πρόβλημα. Άρα αυτό το πάω στο φαρμακοποιό, παίρνω το αντιβιωτικό και ο φαρμακοποιός που είναι φίλος μου, το λέω έτσι λίγο λαϊκά, θα μου το δώσει. Δεν ισχύει, γιατί πλέον όλα είναι καταμετρημένα. Καταμετρημένα, μπαίνουν σε ειδικό κάδο ηλεκτρονικά μέσα στο ΝΕΟΠΗ. Οπότε, η οδήποτε στιγμή, η ελεγχτεί ο φαρμακοποιός θα πρέπει να ξέρει. Πήρα 50 από αυτό το αντιβιωτικό, έδωσα 49, οπότε πρέπει να έχω ένα υπόλοιπο στο φαρμακείο μου. Καταλαβαίνετε ότι και ο φαρμακός φίλων δεν θα μπορεί να ρισκάρει, ακόμη και εσείς που είστε φίλος μου και ο αδελφός μου που θα πρέπει να το αυτό, θα πρέπει να μου φέρει τη συνταγή για να το δώσουμε. Κύριε Τσικανδυλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.